Παιδιά καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, υγεία, αγάπες, χαρές, ομορφιά, ευτυχία, ποιότητες υψηλής συνείδησης σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, σε όλα τα ζώα, να ακτινοβολούν από μέσα μας, γιατί αυτό είμαστε, από αυτές τις ποιότητες προερχόμαστε. Από η πηγή μας έχει δημιουργήσει με αυτές τις ποιότητες και η πηγή, ο Θεός, είναι αυτές οι υψηλές συνειδησιακές ποιότητες. Μία το χάνουμε, μία το βρίσκουμε, μία το χάνουμε για πάρα πολύ καιρό, για πάρα πολλές μέρες. Το χάνεις. Και ειδικά τώρα τις γιορτές. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που νιώθουν βαθιά αυτή τη θλίψη. Νιώθουν αυτή τη θλίψη και τη βιώνουν αυτή τη θλίψη των γιορτών. Της μοναξιάς. Είναι πολλοί άνθρωποι που είναι μόνοι τους. Και νιώθουν και βιώνουν αυτά τα συναισθήματα. Και ακόμα περισσότερο όταν έρχονται οι γιορτές. Είναι επειδή φεύγεις από το κέντρο σου. Είναι, ξέρεις γιατί. Είναι γιατί σταματάς τη δουλειά, σταματάνε διάφορες μηχανοποιημένες, αυτοματοποιημένες λειτουργίες που κάνεις καθημερινά και όλα αρχίζουν και αναβλύζουν. Αρχίζουν και αναβλύζουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχεις δουλέψει. Τα οποία χρειάζεται να κάνεις δουλειά, χρειάζεται να τα παρατηρήσεις, χρειάζεται να γίνεις ένας εξωτερικός παρατηρητής και να τα αφήσεις να φύγουν, να μην τα κρατάς. Γιατί όταν τα κρατάς δημιουργείς τεράστια αντίσταση. Και συναισθηματικά αυτό αρχίζει και κάνει μια έκρηξη μέσα σου. Και αυτό συμβαίνει όταν αρχίζεις και μείνεις μόνος σου, χαλαρώνεις, έχεις μερικές μέρες άδεια και ειδικά όταν είσαι μόνος σου. Έτσι, είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό, αλλά έχουμε ξεχάσει. Χριστούγεννα λέω, Χριστός γεννάται. Έχουμε ξεχάσει τον Χριστό. Έχουμε ξεχάσει τις διδασκαλίες του Χριστού. Έχουμε ξεχάσει από τι είναι φτιαγμένος και ο ίδιος ο Χριστός. Από αυτές τις ψηλές ποιότητες της πηγής. Έχουμε ξεχάσει τι ήρθε και έμαθε εδώ στην ανθρωπότητα. Έχουμε ξεχάσει τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι. Ο Χριστός είναι αυτές οι υψηλές ποιότητες και θέλει να είμαστε κι εμείς αυτές οι υψηλές ποιότητες. Να πηγάζουν καθημερινά από μέσα μας. Η αγάπη, η χαρά, η ομορφιά, η ευτυχία. Όλα αυτά τα όμορφα. Και ο Χριστός σε θέλει να είσαι σε αυθονία. Θέλει κάθε μέρα να ευημερείς. Θέλει κάθε μέρα να ζεις όμορφα, να ζεις ευτυχισμένα. Κάθε μέρα να σε αγαπάς και να αγαπάς και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί αυτό ήρθε και δίδαξε. Ήρθε και έφερε ουσιαστικά. Ήρθε και άνοιξε και έφερε τις πύλες της αγάπης. Άνοιξε τις πύλες της αγάπης στον κόσμο μας, στον πολιτισμό μας, στη γέα μας. Έκανε ένα πάρα πολύ εξαιρετικό σημαντικό έργο. Και όσο θα περνάει ο καιρός, θα βλέπουμε ότι αυτό το έργο θα εξελίσσεται. Θα εξελίσσεται μέσα από την αγάπη, μέσα από την καρδιά. Θα δείτε πως ο άνθρωπος θα αρχίσει να ακτινοβολεί ακόμα περισσότερο αυτές τις ποιότητες τις οποίες έχει μέσα του. Και ο Θεός και ο Χριστός όντως σε θέλουν να είσαι σε αυθονία. Γιατί αυτό σου αξίζει. Να είσαι σε αυθονία συναισθηματική. Να είσαι σε αυθονία πνευματική. Και μετά να είσαι σε αυθονία υλική. Γιατί από το πνεύμα προς την ύλη δημιουργείς. Έτσι δουλεύει. Και γιατί πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται στη ζωή τους. Ταλαιπωρούνται πρώτα απ' όλα συναισθηματικά. Υπάρχει συναισθηματική έλλειψη. Και μετά υπάρχει και συναισθηματική κατηφόρα. Χωρίς να το καταλαβαίνεις, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Συναισθηματική έλλειψη και από την έλλειψη πέφτεις ακόμα περισσότερο προς τα κάτω. Πας ακόμα περισσότερο προς τα κάτω. Και δεν μπορείς να το διορθώσεις, δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Δυσκολεύεσαι να αρχίσεις να ανεβαίνεις ξανά συναισθηματικά, να αρχίσεις να ανεβάζεις την συναισθηματική σου κατάσταση. Γιατί υπάρχουν, παιδιά, συγκεκριμένα πράγματα που κάνεις μέσα στην καθημερινότητά σου, τα οποία δεν σε βοηθάνε, σε πάνε ακόμα πιο χαμηλά. Δημιουργείς συνεχώς συνήθειες ή έχεις συνεχώς συνήθειες οι οποίες σε ρίχνουν πάρα πολύ χαμηλά. Και αυτές οι συνήθειες έχουν δημιουργηθεί μετά από πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία κάνεις και δεν σου προσφέρουν κάτι.
σου προσφέρουν μια χαμηλή συναισθηματική κατάσταση, μια χαμηλή συνειδησιακή κατάσταση. Και έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτές τις καταστάσεις. Το φόβο. Φοβάσαι να ζήσεις. Και είναι η μάστιγα της εποχής μας. Ο φόβος για να ζήσεις. Και όχι η αγάπη για να ζήσεις. Η ζωή είναι αγάπη. Φοβάσαι να ζήσεις. Έχει αποτυπωθεί μέσα σου. Έχει αποτυπωθεί μέσα σου, μέσα στο υποσυνείδητό σου. Έχει αποτυπωθεί μέσα στο σώμα σου. Και χρειάζεται να αλλάξεις το παράδειγμα. Τι είναι το παράδειγμα? Έχω ξαναμιλήσει για το παράδειγμα. Τι είναι το παράδειγμα? Το παράδειγμα είναι συγκεκριμένες συνήθειες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο σώμα σου, μέσα στο υποσυνείδητό σου και συνεχώς τις επαναλαμβάνεις. Όταν λοιπόν υπάρχει το, να το πω έτσι, το καλό παράδειγμα και το κακό παράδειγμα. Για να το κάνουμε λίγο πιο. Να το απλοποιήσουμε. Όταν λοιπόν έχει συγκεκριμένες συνήθειες μέσα στο αυτό το παράδειγμα, το οποίο σου δημιουργεί συνεχώς αυτή τη συναισθηματική έλλειψη, την πνευματική έλλειψη, σου δημιουργεί και συνεχώς υλική έλλειψη. Έχεις έλλειψη σε όλα τα υλικά. Δεν έχει σημασία πόσο έξυπνος είσαι, σε ποιον Θεό πιστεύεις, αν έχεις πάει σχολείο, αν έχεις βγάλει το πανεπιστήμιο, οποιαδήποτε επίπεδο μόρφωσης και αν έχεις. Σημασία έχει πώς έχεις δημιουργήσει εσύ ο ίδιος και έχουν δημιουργήσει και άλλοι σε σένα συγκεκριμένα παραδείγματα, συγκεκριμένες συνήθειες, συγκεκριμένα προγράμματα. Οπότε, ώσπου να καταλάβεις ότι χρειάζεται να αλλάξεις αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα, θα είσαι σε μια συναισθηματική έλλειψη. Θα είσαι σε αυτό το χαμηλό επίπεδο της συνείδησης και θα δυσκολεύεσαι συνεχώς και συνεχώς θα βρίσκεις εμπόδια στη ζωή σου. Είναι απλά πραγματάκια που χρειάζεται να τα καταλάβεις, αλλά χρειάζεται να τα καταλάβεις. Χρειάζεται να τα αποκτήσεις σαν γνώση, σαν πληροφορία και μετά να αρχίσεις να τα λες στη ζωή σου. Γιατί πολλοί άνθρωποι ρίχνουν την ευθύνη έξω, εκεί έξω. Χρειάζεται να πάρεις την ευθύνη τη ζωή στα χέρια σου. Γιατί ξέρεις τι, είναι πολύ βολικό να λες ότι φταίνε οι υπόλοιποι, εκεί έξω, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι τώρα, για τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι τώρα, για την υλική κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι τώρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο και ξέρεις τι, ο άνθρωπος είναι πολύ πιο εύκολο να ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους, να γκρινιάζει και να ρίχνει τις ευθύνες στα γεγονότα που έχουν συμβεί έξω από αυτόν, από το να κάτσει ο ίδιος να δουλέψει με τον εαυτό του. Για σκεφτείτε το λίγο αυτό. Γιατί η δουλειά με τον εαυτό είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολο και από τη μία μέρα στην άλλη θα αλλάξεις και θα δημιουργήσεις έναν όμορφο συναισθηματικό κόσμο, έναν όμορφο πνευματικό κόσμο και μετά θα δημιουργήσεις και μια όμορφη ζωή. Οι περισσότεροι βαριούνται να δουλέψουν με τον εαυτό τους και είναι πάρα πολύ εύκολο συνεχώς να γκρινιάζεις και να λες ότι φταίνε οι άλλοι για την κατάστασή μου. Πάρε την ευθύνη της ζωής στα χέρια σου. Δεν φταίει κανένας, καμία κυβέρνηση, δεν φταίει κανένας πολιτικός, δεν φταίει καμία θρησκεία, δεν φταίει κανένας. Εσύ είσαι υπεύθυνος για τη ζωή σου και εσύ είσαι υπεύθυνος για αυτό το οποίο έχεις δημιουργήσει. Είσαι υπεύθυνος για το επίπεδο το οποίο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Και παιδιά, η γέννηση του Χριστού, αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που κάθε χρόνο μας φέρνει. Κάθε χρόνο ακτινοβολεί μέσα από τον Χριστό και χρειάζεται να το καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας και εμείς οι ίδιοι από μόνοι μας χρειάζεται να βάλουμε τη δύναμή μας, να βρούμε τη δύναμη και να δημιουργήσουμε πράγματα στη ζωή μας. Δεν είναι υπεύθυνος κανένας. Δεν είναι υπεύθυνος κανένας για το πρωί που θα ξυπνήσεις και θα είσαι σε αυτή τη χάλια κατάσταση. Δεν είναι υπεύθυνος κανένας για τη δουλειά που κάνεις. Είσαι υπεύθυνος εσύ για την ευτυχία σου. Είσαι υπεύθυνος εσύ για την ομορφιά στη ζωή σου. Είσαι υπεύθυνος εσύ για τα χρήματα που έχεις και τα χρήματα που δεν έχεις. Για την έλλειψη που έχεις και για την έλλειψη την οποία δημιουργείς καθημερινά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Άσε τι λένε οι άλλοι. Και ξέρω ότι βλέπεις αυτό το βιντεάκι τώρα. Και ξέρω ότι επίσης βλέπεις αυτό το βιντεάκι και δεν κάνεις τίποτα. Χρειάζεται να κουνηθείς και να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Να πάρεις την ευθύνη της ζωής στα χέρια σου και να μην σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι άνθρωποι. Να μην σε νοιάζει η γνώμη τους, η κρίση τους. Εσύ είσαι ο υπεύθυνος καθημερινά. Και τώρα πάλι είναι τόσο σημαντική αυτή η περίοδος για να το κάνεις.
και θα δεις ότι όταν θα ξεκινήσεις να δουλεύεις με τον εαυτό σου, πόσο γρήγορα θα αρχίσουν να εξελίσσονται τα πράγματα. Και έχεις έρθει εδώ για να πάρεις τα καλύτερα μαθήματα, για να εξελιχθείς. Και καμία μέρα δεν είναι ίδια. Όλες οι μέρες είναι διαφορετικές και εσύ είσαι διαφορετικός και είσαι ξεχωριστός. Και κάθε πρωί που ξυπνάς και ανοίγεις τα μάτια σου είναι μια νέα αρχή. Και δεν έχει σημασία σε τι επίπεδο βρίσκεσαι, σε τι επίπεδο εξέλιξης βρίσκεσαι. Κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα. Η αλλαγή είναι ένα κλικ. Η αλλαγή είναι μια απόφαση. Η αλλαγή είναι για να πεις ότι σήμερα θα ξεκινήσω και θα αλλάξω τον εαυτό μου, θα αλλάξω τη ζωή μου, θα αλλάξω την εσωτερική μου κατάσταση. Είναι ένα μόνο δευτερόλεπτο. Ο φόβος από την ελευθερία, γιατί στη μία πλευρά είναι ο φόβος, στην άλλη πλευρά είναι η ελευθερία. Είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος συναισθηματικά, είσαι ελεύθερος στη ζωή σου, είσαι ελεύθερος πνευματικά, γιατί είσαι ένα ελεύθερο όν. Είσαι πλήρης, ολοκληρωμένος και γεμάτος έτσι όπως είσαι. Είσαι ελεύθερος, αναλύωτος, ατελείωτος. Δεν υπάρχει περιορισμός, είσαι απεριόριστος. Οπότε η απόφαση είναι μόνο ένα δευτερόλεπτο για να σηκωθείς από τον καναπέ και να πεις, θα πάρω αυτό το βιβλίο, να διαβάσω αυτό το βιβλίο για να εξελιχθώ, για να μάθω, για να αποκτήσω γνώση, πληροφορία και πώς μπορώ να φτιάξω τα πράγματα στη ζωή μου. Θα δω αυτό το βίντεο του Γιώργου, θα δω αυτό το βίντεο του Κώστα που θα με εμπνεύσει και θα αλλάξω τη ζωή μου. Θα με μεταμορφώσει ολοκληρωτικά, θα κάνω μετασχηματισμό της ενέργειας. Θα μετασχηματιστώ, γιατί η ενέργεια δεν χάνεται ποτέ. Μπορεί να μετασχηματιστεί και να δημιουργηθεί κάτι άλλο, κάτι τέλειο, κάτι εξαιρετικό. Άφησε το στα χέρια του Θεού και θα το μετασχηματίσει. Όταν εσύ με τις πράξεις σου θα δείξεις ότι θέλεις να αλλάξεις, θα δείξεις ότι θέλεις να αλλάξεις τη συναισθηματική σου κατάσταση, αλλά χρειάζεται να προσπαθήσεις. Χρειάζεται να αλλάξεις τους στόχους σου. Χρειάζεται να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο μιλάς. Δεν μπορώ να το κάνω. Δυσκολεύομαι. Με δυσκολεύει το περιβάλλον μου. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κοίταξε πόσες περιοριστικές εκφράσεις. Πώς εκφράζεσαι, πώς περιορίζεσαι, πώς δημιουργείς εσύ ο ίδιος τη συναισθηματική σου έλλειψη και μετά την ηλική σου έλλειψη με αυτά που λες και με αυτά που σκέφτεσαι. Πάρε ένα χαρτί λοιπόν και γράψε αυτές τις σκέψεις τις οποίες τις λες καθημερινά και σε περιορίζεις. Πάρτες και γράψτες. Και αυτό κάντο για μερικές μέρες. Και θα δεις πόσο εσύ μηχανικά, ασυνείδητα ή συνειδητά, περιορίζεις την εξέλιξή σου, περιορίζεις τη ζωή σου, περιορίζεις την αγάπη, περιορίζεις την ίδια σου την ελευθερία. Περιορίζεις αυτό το καταπληκτικό, το υπέροχο μεγαλείο της ζωής. Ευγνώμων για αυτό τον καταπληκτικό ουρανό, ευγνώμων για αυτό τον καταπληκτικό ήλιο, καθημερινά. Και ξεκίνα να νιώθεις ευγνωμοσύνη για αυτά που έχεις τώρα, για αυτό που είσαι τώρα. Για αυτό το καταπληκτικό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, γιατί αναπνέεις, ζεις, βλέπεις, αισθάνεσαι, νιώθεις, ακούς, οσφρίζεσαι. Κοίταξε πόσα όμορφα πράγματα έχεις. Έχεις συνείδηση και με τη συνείδησή σου μπορείς να εξελιχθείς. Μπορείς να φτιάξεις οτιδήποτε θέλεις. Και η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι τώρα την έχεις δημιουργήσει εσύ. Την έχεις φτιάξει εσύ. Εσύ δημιουργείς ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εσύ είσαι ο δημιουργός της δημιουργίας. Κοιτάξτε τι καταπληκτικά πράγματα έχει δημιουργήσει ο Θεός. Κοιτάξτε τι υπέροχα πράγματα έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Αυτά τα όλα τα έχει δημιουργήσει γιατί τα έχει σκεφτεί, τα έχει οραματιστεί και τα έχει φτιάξει, τα έχει υλοποιήσει. Έτσι μπορείς να φτιάξεις και εσύ τη ζωή σου, έτσι και εσύ μπορείς να φτιάξεις την καθημερινότητά σου. Εδώ, με αυτό εδώ, με την πρόθεσή σου, κάθε μέρα υλοποιείς. Κάθε μέρα φτιάχνεις, χρειάζεται να το καταλάβεις αυτό. Κάθε μέρα υλοποιείς συνειδητά ή ασυνείδητα. Το σημείο που βρίσκεσαι τώρα, αυτήν εδώ τη στιγμή στη ζωή σου, το έχει φτιάξει μετά από πάρα πολλά χρόνια με το μυαλό σου. Το έχει φτιάξει μετά από πάρα πολλά χρόνια με το συναίσθημά σου. Έχει φτιάξει τη σχέση σου με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Έχει φτιάξει τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Έχει φτιάξει τη δουλειά την οποία βρίσκεσαι τώρα. Έχει φτιάξει τη σχέση σου με τους γονείς σου, με τον αδερφό σου, με τα παιδιά σου. Εσύ τα έχεις δημιουργήσει όλα με το μυαλό σου. Ή τα έχεις δημιουργήσει μέσα από το παράδειγμα που έλεγα πριν. Μέσα από τις υποσυνείδητες συνήθειες. Μέσα από τις συνήθειες που έχεις βάλει μέσα στην καθημερινότητά σου. Απλά πραγματάκια. Πάρα πολύ απλά. Είναι η αρχή της δημιουργίας. Αλλά χρειάζεται να σηκωθείς και να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Και να πεις ότι αλλάζω τώρα.
ότι θα αρχίσω να κάνω πράγματα για εμένα. Θα αρχίσω να γράφω ποίημα, θα να γράψω ένα ποίημα. Οτιδήποτε και είναι αυτό, να αρχίσω να εκφράζομαι. Θα αρχίσω να ενεργοποιώ τα συναισθήματα, τα όμορφα τα οποία έχω μέσα μου και να φύγω από την κατήφια, να φύγω από την γκρίνια, να φύγω από τη μιζέρια, να φύγω από αυτή τη μαύρη κατάσταση. Δεν έχει σημασία πού είσαι. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να το κάνεις. Δεν έχει σημασία αν είσαι στο χωριό, αν είσαι στην πόλη. Δεν έχει σημασία αν είσαι στο γραφείο. Τώρα μπορείς να τα αλλάξεις και μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, τον τρόπο με τον οποίο μιλάς στον εαυτό σου, τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς όταν σου μιλάνε οι άλλοι άνθρωποι και δεν είσαι θύμα πλέον των εξωτερικών καταστάσεων. Και έχεις πάρει εσύ την ευθύνη της ζωής στα χέρια σου και μπορείς να φτιάξεις, μπορείς να υλοποιήσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Να μην σε ορίζει κανένας έξω από σένα και να ορίζεις εσύ τη ζωή σου έτσι όπως σου αξίζει. Γιατί σου αξίζουν τα καλύτερα. Αυτό είναι το μήνυμα της γέννησης του Χριστού. Ότι αξίζεις τα πάντα, αξίζεις τα καλύτερα. Ήρθε εδώ για να σε διδάξει αγάπη. Και αυτή η αγάπη είναι αυτή τη στιγμή εδώ στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή εδώ στους ανθρώπους. Και χρειάζεται απλά να την αφήσεις να ακτινοβολήσει, να την αφήσεις να ενεργοποιηθεί. Γιατί τα πάντα τα ενεργοποιείς. Τα πάντα είναι μέσα σου. Δεν χρειάζεται να πάρεις τίποτα απ' έξω. Όταν θα έρθει κάτι απ' έξω είναι ψεύτικο. Το αληθινό είναι μέσα σου. Το πραγματικό είναι μέσα σου. Μάθε από αυτά τα Χριστούγεννα, μάθε από αυτές τις γιορτές, μάθε από αυτό που ήρθε να διδάξει ο Χριστός, αυτό που ήρθε να δώσει για να το αντιληφθούμε, να το καταλάβουμε και να το ενεργοποιήσουμε όλοι οι άνθρωποι. Κανένας δεν μπορεί να σε περιορίσει, είσαι απεριόριστος και όλοι μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα για τα οποία λέω. Όλοι, οι πάντες. Χριστούγεννα παιδιά. Εξαιρετικά, έχει και εξαιρετική ημέρα σήμερα στην Αθήνα, έτσι. Like and subscribe, πατήστε το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο στον αλγόριθμο το βιντεάκι, για να το δουν ακόμα περισσότερα παιδιά. Έτσι έχουμε γιορτές, είναι ωραία, να περάσετε όμορφα, να περάσετε καλά, ευτυχισμένα, με αγάπη, με πολλές χαρές. Κάντε αυτά τα πράγματα για που είπα. Τώρα κάντε τα, τώρα ξεκινήστε. Τώρα, σήκω από τον καναπέ, σήκω από το κρεβάτι σου και με αυτό το βιντεάκι που είδες τώρα. Μπούσταρε τον εαυτό σου. Ξεσήκωσε τον εαυτό σου. Ξεσηκώσου και δημιούργησε τη ζωή σου. Δημιούργησε ο δημιουργός της δημιουργίας. Είσαι ο καλλιτέχνης της δημιουργίας. Εσύ είσαι ο καλλιτέχνης που δημιουργεί καθημερινά. Εσύ είσαι αυτός που ζωγραφίζει τη ζωή. Και η ζωγραφιά είναι εδώ και εδώ. Αυτός είναι ο συνδυασμός. Και όταν θα αρχίσεις να το δουλεύεις αυτό και θα βλέπεις τα αποτελέσματα στη ζωή σου, θα προσελκύεις και θα πηγαίνεις, θα προσελκύεις και θα πηγαίνεις προς καταστάσεις οι οποίες θα σε ανεβάζουν ακόμα περισσότερο συναισθηματικά, θα σε ανεβάζουν ακόμα περισσότερο συνειδησιακά. Αυτό είναι το όμορφο παιχνίδι της ζωής, γιατί η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Χρειάζεται να χαλαρώσεις λιγάκι, να την πάρεις λίγο πιο χαλαρά, με χαμόγελο, με ομορφιά, έτσι να μην είσαι τόσο σοβαρός καθημερινά. Και το λέω και συχνά και στα μαθήματα στην γιόγκα, χαλαρώστε. Είμαστε παιδιά, ήρθαμε εδώ για να παίξουμε και δεν στα παιδιά πώς παίζουν. Έτσι και εσύ, παίξε. Παίξε όπως παίζει το παιδί σου. Παίξε όπως παίζει το ανήψη σου. Έτσι παίξε και με τη ζωή και θα δεις πως η ζωή θα αλλάξει. Θα αλλάξει η αντίληψή σου για τη ζωή και θα αλλάξει η αντίληψή σου και το παράδειγμα μέσα σου για το πώς μπορείς να διαμορφώσεις τη ζωή σου. Πώς μπορείς να φτιάξεις την καθημερινότητά σου. Τι ωραία, τι καταπληκτικά. Κοινοποιήστε το βιντεάκι, έχει ένα κουμπί κοινοποίηση. Κοινοποιήστε το στο Facebook για να διευρύνουμε τη γνώση, να διευρύνουμε την αγάπη, να διευρύνουμε την συνειδητότητα, η διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη, η διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη. Έτσι. Στην περιγραφή θα βρείτε το κινητό μου για να δουλέψουμε μαζί. Ό,τι θέλετε για ερωτήσεις, consciousness, coaching, καθοδήγηση συνειδητότητας. Είμαι μόνο στην Ελλάδα, έχω δημιουργήσει ένα δικό μου σύστημα. Επίσης, προγραμματισμός υποσυνείδητου, προγραμματίζουμε το μυαλό και τη ζωή ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ανασύνδεση σχέσεων, ιδανικός σύντροφος, για να φτιάξετε τις σχέσεις σας με τον σύντροφό σας. Τα πάντα μπορούμε να τα προγραμματίσουμε μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές, μέσα από την αλλαγή του παραδείγματος. Απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος, να φτιάξω τη σχέση μου με τον εαυτό μου. Έτσι, υπάρχουν όλα, μπορούμε να τα φτιάξουμε. Θα με βρείτε στο Facebook George Condis. Θα με βρείτε στο Instagram Condis George Athens. Θα με βρείτε στο Facebook ξανά ομάδα συνδυσιακής εξέλιξης. George Condis, έχω και εκεί μια σελίδα που έχει 5-6.000 κόσμο. Condis George Suka Yoga. Επίσης και εκεί θα με βρείτε στο Facebook. Στείλτε μου τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες.
για να μιλήσουμε, για να τα πούμε, για να μου στείλετε τα ερωτήματά σας, για να μου στείλετε την αγάπη σας, για να δουλέψουμε ό,τι θέλετε. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου στο YouTube, like and subscribe, ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να σας ενημερώνει το, για, να σας ενημερώνει το YouTube. Ανεβάζω κάθε μέρα υπέροχα βιντεάκια. Ωραία. Σας αγαπάω. Είστε καταπληκτικοί από την υπέροχη Αθήνα. Να είμαστε παιδιά.